Οι βουλγαρικές αρχές επιτέθηκαν με σθένος, εκδίδοντας ειδική ανακοίνωση μετά τις γνωστές εθνικιστικές δηλώσεις του Σκοπιανού Πρωθυπουργού Χριστιάν Μιτσόφσκι, τονίζοντας ότι οι ιδέες για επαναδιαπραγμάτευση μεταξύ Βουλγαρίας και Σκοπίων θα απομακρύνουν περαιτέρω την πιθανότητα εισόδου στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο Πρωθυπουργός των Σκοπίων, Χριστιάν Μιτσόφσκι, ανέφερε ότι το διαπραγματευτικό πλαίσιο με την Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να αλλάξει, έχοντας πάντα τα δικά του φασιστικά σχέδια. Αυτό πυροδότησε άμεσα αντίδραση από τη Σόφια. Ο Βούλγαρος πρόεδρος, Ρούμεν Ράντεφ, βγήκε σήμερα με θέση στην οποία υποστηρίζει ότι η πολιτική των Σκοπίων στρέφεται ενάντια στις ευρωπαϊκές αρχές. Η νέα κυβέρνηση στην γειτονά μας έχει δείξει ξεκάθαρα ότι ο μεγαλύτερος φόβος της πολιτικής τάξης αυτής της χώρας είναι να αναγνωρίσει την ίδια την ύπαρξη των λέξεων Βούλγαρος και Βουλγαρία. Αυτή είναι μια πολιτική που στρέφεται ευθέως ενάντια στις ευρωπαϊκές αρχές. Οι αποφάσεις στα Σκόπια λαμβάνονται εναντίον των πολιτών τους, οι οποίοι δήλωσαν ξεκάθαρα τις φιλοδοξίες τους για την ευρωπαϊκή ανάπτυξη της χώρας, είπε ο Ράντεφ σε δήλωση σε δημοσιογράφους στη Σόφια. Σύμφωνα με τον ίδιο, εάν η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν υποστηρίξει μια ευρωπαϊκή προοπτική στα Βαλκάνια, βασισμένη σε ξεκάθαρες αρχές, κανόνες και αξίες, τότε αργά ή γρήγορα τα Βαλκάνια θα αντιμετωπίσουν την Ευρώπη με βαλκανοποίηση. Οι Βούλγαροι αξιωματούχοι χαρακτήρισαν ως απαράδεκτες τις προθέσεις της νέας σκοπιανής κυβέρνησης στη χώρα να μη σεβαστεί τις διεθνείς συμφωνίες, αλλά και την πρόθεσή της, όπως λένε από το Βουλγαρικό Υπουργείο Εξωτερικών, να απορρίψει το αίτημα τμήματος πολιτών που αφορά την εγγύηση των δικαιωμάτων τους μέσω της ένταξης στο Σύνταγμα. Η Σόφια εκτιμά ότι το κρατήδιο έχει ήδη χάσει πολύ χρόνο στη διαδικασία έναρξης των διαπραγματεύσεων με την Ευρωπαϊκή Ένωση, ως αποτέλεσμα, όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, αχρίαστων προκλήσεων και αντιπαραθέσεων με γειτονικές χώρες. Εκτίμηση υπάρχει ότι οι Σκοπιανοί του γνωστού εθνικιστικού κόμματος Βέμερο κινούνται με γνώμονα προκλητικά σχέδια τόσο κατά της Ελλάδος όσο και κατά της Βουλγαρίας, πολίτες της οποίας ζουν στο κρατήδιο, όπως και ελληνικής καταγωγής πολίτες αγνώστου αριθμού. Οι Σκοπιανοί οικειοποιούνται το όνομα της ελληνικής Μακεδονίας. Βαρντάσκα ονομάζονταν το κρατήδιο πριν τον Τίτο, αλλά και την βουλγαρική ιστορία την οποία παρουσιάζουν ως δική τους. Βγάζουν χάρτες με την Μακεδονία του Πυρήν που προκαλούν με το θράσος τους, το οποίο δεν είναι ανεκτό ούτε στην Αθήνα, που θα πρέπει να σκληρύνει την στάση της, διότι το σημερινό κυβερνητικό κόμμα πατρονάρεται από την Άγκυρα και τον Τούρκο πρέσβη στα Σκόπια. Η τύχη του κρατηδίου των Σκοπίων μελλοντικά θα είναι πολύ άσχημη, ειδικά σε περίπτωση παγκόσμιας κρίσης, αφού το ίμιση του εδάφους κατοικείται από Αλβανούς στην καταγωγή. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε και να λαμβάνετε πρώτοι όλες τις νεότερες εξελίξεις, κάνετε like και εγγραφή στο κανάλι μας.